Γνωρίζει καλά τα συστατικά για γλυκά που η γεύση του σου μένει στο στόμα για καιρό. Και η πικρή γεύση που αφήνουν τα λόγια του Στέλιου Παρλιάρου για την τηλεοπτική παρουσία του Άκη Πετρετζίκη θα μείνει για καιρό στον νικητή του MasterChef. Πρέπει να υπάρχει χρόνος να δείχνεις τα υλικά σωστά και να σέβεσαι τους τηλεθεατές. Δεν μπορεί ένα παιδάκι που βγήκε από το MasterChef να μεταδίδει τη γνώση του. Όταν έχεις 20 λεπτά, ξέρω εγώ πόσο η ώρα έχει συνήθως το πρωινό, λογικό να μην προλαβαίνει ο άνθρωπος ούτε να δώσει τα υλικά κανονικά με μεγάλη ανάλυση. Οπότε εκεί ναι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι νέο το παιδί ή αν δεν είναι νέο το παιδί. Δεν νομίζω ότι απλά είναι ένα παιδί από το MasterChef. Παίζουν τα μαχαίρια στα δάχτυλα και τα καρφώματα είναι δυνατά. Ο Στέλιος Παρλιάρος που τον είχαμε δει και σε επεισόδιο του MasterChef, με τα λόγια του στην Καθημερινή δείχνει ανοιχτά πως δεν εμπιστεύεται τις μαγειρικές ικανότητες του Άκη. Εξηγώντας όμως ταυτόχρονα και το λόγο που τον είδαμε στο reality μαγειρικής. Εκπαίδευσα τα παιδιά να κάνουν ένα γλυκό. Βέβαια, ο κόσμος δεν το ήξερε και μετά πήγα στην εκπομπή και μου το έφτιαξαν μέσα σε 3 ώρες. Ο Άκης είναι ακόμα ένα παιδί το οποίο έχει αποδείξει ότι έχει απίστευτες ικανότητες και δυνατότητες και φυσικά είναι ακόμα στην αρχή. Καλή είναι, αρκετά καλή. Απλώς ήθελε λίγο πιο, ξέρεις, να σου γίνει πιο μους, πιο αφράτεμα στο κτίβημα. Σήμερα ο Στέλιος Παρλιάρος, μιλώντας στο fdis.gr, φουντώνει ακόμη περισσότερο την κόντρα. Δεν παρακολουθώ τηλεόραση για να σας πω. Άλλωστε δεν είμαι κριτής. Για το παιδί από το MasterChef δεν ξέρω αν μαγειρεύει κάπου, αν έχει κάποιο εστιατόριο. Μπορώ να σας μιλήσω όμως για την Αργυρό Μπαρμπαρίγου, τον κύριο Πέσκια ή τον κύριο Λαζάρου, που έχω φάει στα εστιατόρια τους και τους θεωρώ εξαιρετικούς σεφ. Όση ζάχαρη και να ρίξεις, αυτή η κόντρα δεν γλυκαίνει. Ο Στέλιος Παρλιάρος μάλιστα δεν έχει υπολογίσει ούτε μισό κουταλάκι μιλώντας για τα reality. Δεν με αντιπροσωπεύουν, γιατί ξέρω πόσο πιέζουν για να κάνουν ίντριγκες και τσακωμούς ώστε να έχουν τηλεθέαση. Μιλφέι από τα χέρια του Άκη δεν δοκιμάζει ο Παρλιάρος. Κλειστές αύριο και την Παρασκευή οι εφορίες λόγω απεργίας.